Όλοι γνωρίζουν πως στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel όλα ξεκίνησαν με την ταινία Iron Man 1 και τελείωσαν με το Endgame. Όμως λίγοι θυμούνται ή γνωρίζουν πως η αρχή του τέλους έγινε στην ταινία για την οποία θα μιλήσουμε σε αυτό το επεισόδιο. Την ταινία που παρουσίασε σε όλο τον κόσμο τους δύο χαρακτήρες που σήμερα έχουν τη δική τους σειρά, την Wanda και τον Vision. Και άλλους δηλαδή, αλλά αυτούς τους δύο μας νοιάζει τώρα. Η ταινία που τόλμησε πράγματα που αργότερα είδαμε στα δυνατά χαρτιά της Marvel. Γιατί το Age of Ultron, παιδιά, που κυκλοφόρησε το 2015, κουβάλισε στις πλάτες του όλο το κινηματογραφικό μέλλον του MCU. Και κακά τα ψέματα, ακόμα και σήμερα βγαίνουν projects που στηρίζονται σε αυτό. Ετοιμαστείτε λοιπόν να μπούμε στον κόσμο των εκδικητών. Έτοιμοι! Avengers! Assemble. Πριν ξεκινήσουμε, μην ξεχνάς, αν σου αρέσει το περιεχόμενο αυτού του καναλιού, να πατάς το κουμπί του like, πρώτον γιατί βοηθάς αυτό το κανάλι και δεύτερον γιατί κάνεις τον μελλοντικό Θωμά λίγο πιο χαρούμενο. Πάμε τώρα, παιδιά, να ξεκινήσουμε έτσι χαλαρά να μπαίνουμε στην εποχή του Ultron. Ρε Αντρέα, τι πάτησες και πήγε πάλι στο τέλος της ταινία? Στην αρχή είναι. Αυτή είναι η αρχή? Ναι. Ωραία. Εντάξει τώρα, το καλό πράγμα από την αρχή φαίνεται, λένε. Βασικά δεν λένε ακριβώς αυτό, αλλά το πιάσατε. Τι τις θες τις παροιμίες? Έλατε. Αβρε κερατά, James Gunn, γι' αυτό σε γουστάρω. Για όποιον δεν κατάλαβε, ο James Gunn είναι ο σκηνοθέτης της ταινίας. Είμαστε λοιπόν στο πρώτο λεπτό της ταινίας και βλέπουμε τους εκδικητές εν δράση. Loki's scepter must be here. Stalker couldn't mount his defense without it. Ναι, Thor, ιδάλλως θα σε βαράγανε με νεροπίστολα. Ωραίο παλικάρι αυτός ο Thor, αλλά δεν του κόβει. Οπότε οι εκδικητές μας κάνουν ντου σε μια μυστική βάση από την αρχή της ταινίας, ψάχνοντας το σκύπτρο του Loki, η οποία βάση θα σας πω από τώρα ότι είναι ρωσική. Τι πρωτότυπο. Send out the twins. It's the Zorn. It's what they signed up for. Αυτοί οι δύο είναι δίδυμοι. Μάλιστα. It's like they're lining up. Well, they're excited. Ναι ρε φίλε, αυτό είναι. Αυτό γουστάρω να βλέπω σε μια τέτοιου είδους ταινία που σημασία έχει η συνεργασία. Θέλω να βλέπω τους ήρωές μας να συνεργάζονται και το Age of Ultron το κάνει συνεχώς και το κάνει τέλεια. Hey, big guy. Sun's getting real low. Για όποιον αναρωτιέται τι κάνει εδώ η Νατάσα στον Hulk, είναι μια τελετή, μίνι τελετή υπνοτισμού που την χρησιμοποιεί για να φέρει τον Hulk στην αρχική του ανθρώπινη μορφή. I got eyes on the prize. Λοιπόν, η Wanda εδώ, παιδιά, δημιουργεί μια οφθαλμαπάτη στο μυαλό του Stark. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει όνειρο. Τέλος πάντων, δεν έχουμε καταλάβει πολύ. Πάντως, αυτό η Wanda εκτός από το Stark θα το κάνει σχεδόν σε όλους τους εκδικητές. Και από εδώ το δίδυμο αδερφάκι της Wanda, ο Quicksilver. Ο Pietro Maximoff. Γιατί το Quicksilver δεν θα το ακούσεις ποτέ να λέγεται στην ταινία. Τι δόντια είναι αυτά, ρε Wanda, κορίτσι μου. Please. Στραβώθηκα από τη λευκάδα. Και η Wanda εδώ, παιδιά, αφήνει τον Stark να πάρει τελικά το σκύπτρο, γιατί μετά από αυτό το όραμα που είδε, κατάλαβε ότι δεν χρειάζεται αυτή να κάνει τίποτα, αλλά θα αυτοκαταστραφεί από μόνος του ο Stark. Started out, Jarvis was just a natural language UI. Now he runs the Iron Legion. Top of the line. Meet the competition. Artificial intelligence. This could be the key to creating Ultron. Και εδώ να εξηγήσω κάτι το οποίο οι περισσότεροι δεν έχουν καταλάβει. Ο Ultron δεν δημιουργήθηκε από το σκύπτρο, αλλά υπήρχε σαν ιδέα στο μυαλό του Stark και του Banner, την είχαν ξεκινήσει να τη φτιάχνουν, αλλά δεν είχαν αυτό το κάτι που θα μπορούσε να την κάνει πραγματικότητα. Και αυτό το κάτι, αφού βρέθηκε, ήταν μέσα στο σκύπτρο και μιλάμε για το Mind Stone, το χρησιμοποίησαν και το φτιάξαν. Ή προσπάθησαν τουλάχιστον, γιατί
Τελικά δεν το έφτιαξαν, φτιάχτηκε μόνο του. What is this, please? You are Ultron, a global peacekeeping initiative designed by Mr. Stark. Και ο Ultron λοιπόν ξυπνάει μετά από hangover, αφού με το που ξυπνάει δεν μπορεί να καταλάβει τίποτα και κανέναν. Και σε αντίθεση με το κανονικό ανθρώπινο hangover, αυτός αντί να πέσει για ύπνο, χακάρει τον Jarvis και φτιάχνει το δικό του ρομπότ για να μπορεί να κινείται. Αν και υπάρχουν έτοιμα ρομπότ που μπορεί να χρησιμοποιήσει, αλλά τέλος πάντων το ξεπερνάμε. Και εδώ έχουμε την προσωπική άποψη του Stan Lee για το σύμπαν που ο ίδιος δημιούργησε. Excelsior. Τώρα όμως φτάνουμε στη σκηνή που έχει συζητηθεί πολλάκις. Whosoever be he worthy shall have the power. Whatever, man, it's a trick. Please be my guest. Go, Steve, no pressure. Come on, Cap. Ήταν ο Captain τελικά άξιος να σηκώσει το Mjolnir, αλλά δεν το έκανε ή όχι? Εγώ πάντως πιστεύω πως ήταν. How could you be worthy? You're all killers. Να το! Σας το είπα ότι είναι μεθυσμένος. Η Artificial Intelligence λοιπόν, αντί να χρησιμοποιήσει τα έτοιμα droids για να μεταφέρει το σώμα του, όπως είπα και πιο πριν, τα χρησιμοποιεί για να επιτεθεί. Όμως θέλω να δω ποιος είναι ο στόχος, ο λόγος ρε παιδί μου που τα κάνει όλα αυτά. You want to protect the world, but you don't want it to change. How is humanity saved if it's not allowed to evolve with ease? These puppets. There's only one path to peace. The Avengers extinction. Ναι, Ultron, σε βρίσκω λίγο μπερδεμένο. Ακούστε όμως τώρα πώς δικαιολογείται η συμπεριφορά αυτή του Ultron. Ο πρώτος άνθρωπος λοιπόν που ψάχνει και βρίσκει ο Ultron στο διαδίκτυο είναι ο Tony Stark. Δηλαδή το χειρότερο ανθρώπινο παράδειγμα που μπορούσε να βρει. Αφού ο Stark είναι ένας δισεκατομμυριούχος κακομαθημένος, ο οποίος μπορεί και κάνει με τα λεφτά του ό,τι αυτός κουστάρει. Κάτι που συχάθηκε ο Ultron από την πρώτη στιγμή. Βέβαια, κάποιος θα έλεγε πως είναι ένα ηλίθιο συμπέρασμα, μια ηλίθια νοοτροπία από μια τεχνητή νοημοσύνη κιόλας, αφού είναι σαν να έχω μια σακούλα με πορτοκάλια η οποία βρωμάει, γιατί έχει σαπίσει το ένα πορτοκάλι και εγώ πετάω ολόκληρη τη σακούλα. Only when I've created a murder bot. We didn't. We weren't even close. Were we close to an interface? Κοίτα, Stark, το ότι απέτυχε το πείραμα και τελικά φτιάχτηκε από μόνο του δεν σε κάνει αυτόματα αθώο. We're the Avengers. We can bust arms dealers all the live long day, but that up there, that's the end game. How are you guys planning on beating that? Εγώ πάντως δεν θα σας το κρύψω, συμφωνώ με τον Stark. Εάν δεν πειραματιστείς, δεν θα πας μπροστά ποτέ. You're wondering why you can't look inside my head. Sometimes it's hard, but sooner or later every man shows himself. Oh, I'm sure they do. Ωπα ρε ταινία, αυτούς τώρα Ultron, πώς τους προσκάλεσε να πάνε στην εκκλησία, πώς τους βρήκε? Φαντάζομαι δεν θα μπει στον κόπο καν να μας εξηγήσεις. Οκ. We're 10 years old, having dinner the four of us. And the first shell hits two floors below, it makes a hole in the floor. Our parents go in, the whole building starts coming apart. And on the side of the shell, it's painted one word. Stark. Άρα, να και ο λόγος που οι δίδυμοι θέλουν το κακό του Stark. Αυτό όμως που δεν μας έχει κάνει ακόμα λιανά η ταινία, που δεν μας το έχει εξηγήσει, δεν μας το έχει ξεκαθαρίσει, είναι το τι θέλουν η Wanda και ο Pietro από τον Stark. Γιατί αν θέλουν να πάρουν εκδίκηση για τους γονείς τους, δεν βρίσκω το λόγο που δεν τον σκότωσε η Wanda όταν τον βρήκε μπροστά της απροστάτευτο. Θα μου πεις πως τον άφησε να φύγει γιατί μετά από το όραμα που είδε κατάλαβε πως ο Stark δεν χρειάζεται να του κάνουν τίποτα, θα τα κάνει όλα από μόνος του. Ότι δηλαδή είτε θα σκοτωθεί ο ίδιος είτε από αυτά που θα κάνει θα σκοτωθούν όσοι αγαπάει, οπότε αυτό είναι ένα θέμα εκδίκησης. Βέβαια, εάν δεν ήθελαν να λερώσουν τα χέρια τους στην πρώτη σκηνή, νομίζω πως αυτό είναι τρεις φορές χειρότερο. Σε κάνει τρεις φορές πιο villain. You and I can hurt them, but you... We'll tear them apart. From the inside. Ένα μεγάλο respect εδώ παιδιά στο James Spader, ο οποίος είναι η φωνή του Ultron και κάποιοι θα τον ξέρουν ή θα τον θυμούνται από την πολύ επιτυχημένη σειρά The Blacklist. Ο άνθρωπος εδώ παίζει, κάνει τη φωνή ενός ανδροειδές, ανδροειδούς, ανδροειδ, ενός ανδροειδ
και νομίζω πως καταφέρνει να του δώσει ψυχή. Και ακολουθεί μια σκηνή δράσης, να το πω. Ναι, μια σκηνή δράσης η οποία διακόπτεται από τα illusions που έχει δημιουργήσει η Wanda σε όλους τους Avengers. Illusions που δεν βρίσκω τόσο το νόημα ύπαρξής τους, αλλά okay, το τρώμε, με αυτήν να είναι η κατάληξη. I'm all right. I want to finish the plan. I want the big one. Ετοιμαστείτε γιατί έρχονται σκηνές οπτικού οργασμού. I'm calling Veronica. Ο Iron Man με την υπερόμορφη τεράστια στολάρα του παίζει μπουνιές με τον Hulk μέσα σε μια πόλη με άμαχο πληθυσμό. Με αποκορύφωμα αυτό εδώ το στιγμιότυπο. In the back. Veronica, give me a hand. Από τις πιο τέλειες σκηνές που έχω δει στο MCU. Οι εκδικητές λοιπόν, νικημένοι από όλες τις απόψεις, δεν μπορούν ούτε καν να γυρίσουν στον ίδιο τους τον πύργο, οπότε ψάχνουν για αλλού να μείνουν. Honey. Hi. This is an agent of some kind. Gentlemen. This is Laura. Και όσοι εκδικητές μας λοιπόν γυρίζουν το μικρό σπίτι στο λιβάδι, ο Ultron πάει να φτιάξει κορμί πού? Σε γυμναστήριο? Όχι φυσικά, σε εργαστήριο και συγκεκριμένα στο εργαστήριο της δόκτωρας Ellen. Scream and your entire staff dies. But we all have room to improve. Πηγαίνει λοιπόν με το Vibranium στα χέρια και της λέει: «Βάζω τα υλικά, βάζεις τη μαστοριά». Καλά όμως είναι όλα αυτά, αλλά ταινία χωρίς love story γίνεται, δεν γίνεται. Ο Θεός να το κάνει love story δηλαδή, αλλά αυτό έχουμε τώρα. Προχωράμε. Και ποιος σκάει για να σώσει την κατάσταση? Όχι, όχι αυτή. Αργεί ακόμα. Έχει να σώσει και άλλους πλανήτες. Μα και φυσικά σκάει ο Nick ο Fury για να τους πει 2-3 φιλοσοφημένα λόγια και να τους εμπνεύσει. Back in the day I had eyes everywhere, ears everywhere else. You kids had all the tech you could dream up. Here we all are back on earth with nothing but our wit and our will to save the world. Ένας πολύ συγκινητικός λόγος, κυρίες και κύριοι, από τον Nick Fury. Σταμάτα. So stand. Outwit the platinum bastard. Ρε άντε σηκώστε τα κολαράκια σας και πάτε να πολεμήσετε! Αυτό θα έλεγε κανονικά. You have one job! Κυριολεκτικά. Ο Thor τώρα πάει με τον Selvig, ξέρετε από την πρώτη ταινία, θυμάστε? Τέλος πάντων και να μην θυμάστε δεν έχει το σημασία. Πηγαίνουν σε μια λίμνη όπου αν κάνει μπάνιο εκεί ο Thor θα ξαναμπεί στο όνειρο το οποίο είδε όταν του έκανε illusion η Wanda για να δει τι του ξέφυγε. Ξέρω, δεν βγάζει κανένα νόημα. Δεν έχει σημασία όμως, δεν μας το έχει σετάρει πουθενά η ταινία, όμως η ταινία πρέπει να κτίσει και κάπως τον κόσμο για το endgame που θα έρθει στο μέλλον. We're uploading your cerebral matrix. Now, informational noise. Soon. How soon? I'm not being pushy. Ο Ultron λοιπόν κάνει copy-paste τα αρχεία του στο νέο σώμα, όμως πρέπει να περιμένει ένα δεκάλεπτο γιατί μάλλον το άλλο σώμα δεν φοράει δίσκο SSD. You said we would destroy the Avengers. Make a better world. It will be better. When everyone is dead. That is not... Who decides who's weak? Life. There's incoming. I just need a little more... time. Γιατί αποσυνδέσαι? Γιατί βρε αγόρι μου? Έχεις 10 λεπτά για να κάνεις copy-paste ό,τι γουστάρεις. Ήδη έχουν περάσει τα 5, άρα θες άλλα 5 για να ολοκληρωθεί η μεταφορά και να τους πετσοκόψεις όλους μόνος σου, αφού θα είσαι ο πιο δυνατός από όλους. Πρέπει να νικήσουν οι Avengers κάπως. Ναι, γι' αυτό. Αυτή είναι η τεχνητή νοημοσύνη με βιολογική βάση, ρε. Μόλις τώρα τι διόρθωσα εγώ. Παίρνει λοιπόν το σώμα του παραμάσχαλα ο Ultron, το πετάει μέσα σε μια καρότσα και ξανασυνδέεται. Αλλά... Κάθε φορά τα ίδια. Πριν τελειώσει το download ή το upload, θα κολλήσει. Story of my life. Σε καταλαβαίνω ρε Ultron.
sending the package to you. If you have the package, get it to Stark. Go! Το Android λοιπόν φτάνει στα χέρια του Stark, ο οποίος με αυτή την μπλούζα δεν θέλει να καταστρέψει το σώμα που έφτιαξε ο Ultron, αλλά να του φορτώσει τον Jarvis, την UI δηλαδή που μιλούσε στη στολή του τόσα χρόνια. Banner, after everything that's happened, nothing compared to what's coming. You don't know what's in there. This isn't a game. Και εδώ, guys, ολοκληρώνεται το κεντρικό θέμα και νόημα της ταινίας, ότι από κάτι καλό μπορεί να βγει κάτι κακό και το αντίστροφο. Κοίτα τον μαγουλάκι ο Vision με το που γεννήθηκε. Κόκκινος κόκκινος είναι, φρεσκαδούρα. I'm not what you are, and not what you intended. So there may be no way to make you trust me. But we need to go. Άξιος! Άξιος! Οπότε οι εκδικητές μας μεταφέρονται στην Σοκόβια για την τελική μάχη με τον Ultron, όπου αυτός τους έχει μία έκπληξη. Do you see the beauty of it? The inevitability. Οπα, τι έγινε Θάνος, αντιγράφαμε Ultron τόσο καιρό? The vibranium core's got a magnetic field. That's what's keeping the rock together. If it drops? Right now the impact will kill thousands. Once it gets high enough, global extinction. Α, τότε καλό θα ήταν να μην σας πέσει κάτι. The rest of us have one job. Ξέρετε παιδιά τι μου αρέσει πολύ σε αυτή την εκδοχή του Quicksilver? Χρησιμοποιεί τις δυνάμεις του, αλλά κουράζεται όταν τις χρησιμοποιεί πολύ. Γενικά, ο Quicksilver σε αυτή την ταινία μου άρεσε πάρα πολύ, θα ήθελα να τον δω και σε κάποια άλλη ταινία ή γιατί όχι σε μία solo ταινία. Βγες έξω κοπελάρα μου και κόψε κόλλους! I'm not leaving this rock with one civilian on it. I didn't say we should leave. There's worse ways to go. Where else am I gonna get a view like this? Glad you like the view, Romanoff. It's about to get better. Ρε, κοίτα κάτι βλάκες. Όπου να είναι τα αφήνουν τα διαστημόπλαια σήμερα και μας κόβουν τη θέα. This is exactly what I wanted. All of you against all of me. How can you possibly hope to stop me? Like the old man said, together. Σπάστε του τα μούτρα του βλακάμα. Ultron, ήρθε η ώρα για download. You didn't see that coming. Τι έγινε μόλις τώρα? Γιατί να κάτσει να φάει τις σφαίρες και να μην τους πάρει απλά και να τους πάει λίγο πιο εκεί? Ο Quicksilver δεν είναι? Δεν τα βλέπει όλα σε αργή κίνηση? Τέλος πάντων, πάντως τους αναγνωρίζω το ότι είχαν τουλάχιστον τα... μην πω, να σκοτώσουν ένα χαρακτήρα. Μπορεί να μην ήταν βασικός χαρακτήρας, αλλά τουλάχιστον έγινε. Κρίμα πάντως Πιέτρο, γιατί μου άρεσε σαν χαρακτήρας. Εντάξει, δεν πειράζει. Υγεία. Για μας. Oh, for God's sake. Ναι ρε Χαλκ, ξεπάτω ζέτονα. Thor, on my mark. Παπαλά, αυτό ήταν, guys, το Age of Ultron. Μια ταινία με αρκετά σεναριακά κενάκια, αλλά άκρος διασκεδαστική. Γενικά είναι η πιο φωτεινή, η πιο χρωματιστή από τις 4 της σειράς, η πιο χαρούμενη θα έλεγα. Σίγουρα όταν δεν θα είμαι καλά, θα είναι μία από τις επιλογές μου για να τις βάλω και να τις δω και να με κάνουν καλά.
είναι αυτό που λέω και ξαναλέω, παιδιά, για τις ταινίες της Marvel. Είναι διασκεδαστικές, είναι χαρούμενες, αλλά έχουν και ένα βάθος. Που θα μπορούσαν οι τύποι να βγάλουν τα ίδια λεφτά και ας μην είχε αυτό το βάθος η κάθε ταινία. Θα άρεσε και πάλι στο κοινό. Βέβαια, όχι στο ευρύ κοινό, αλλά και πάλι θα άρεσαν. Όμως οι τύποι δεν βαρέθηκαν και το έκαναν. Και μιλάμε τώρα για μία από τις κατώτερες Marvel ταινίες, έτσι. Δεν είναι κακή ταινία, μην παρεξηγηθώ. Απλά από τις καλές ταινίες που γενικά είναι οι Marvel ταινίες, είναι από τις χειρότερες. Και να σας πω και κάτι, ρε παιδιά, γι' αυτό στην τελική έχει κάνει τόσο μεγάλη επιτυχία το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel. Γιατί ποτέ δεν ένιωσες και δεν ένιωσα χαζός ή κορόιδο που πλήρωσες εισιτήριο και μπήκες να δεις μία ταινία τους. Ποτέ. Ούτε καν στην ταινία Captain Marvel δεν το ένιωσα αυτό, που θεωρείται η χειρότερη από το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel, και να σας πω κάτι, παιδιά, ήταν διασκεδαστικότατη. Άξιζε και το τελευταίο ευρώ που έδωσα για να τη δω, άσχετα εάν δεν ήταν τόσο καλή όσο οι υπόλοιπες. Περιμένω και τη δική σας άποψη για την ταινία Age of Ultron, αλλά και τις προτάσεις σας για τα επόμενα καλή ή κακή. Εγώ ήμουν ο Θωμάς, εάν θέλεις να μαθαίνεις τα κινηματογραφικά νέα, να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα αλλά και backstage υλικό από τα βίντεο που ανεβαίνουν εδώ στο YouTube, ακολούθησέ με στο Instagram. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο, εάν σου άρεσε ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα πάτησε το κουμπί της εγγραφής. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε όλοι όμορφα.